Γεια σας. Σε αυτό το σύντομο βίντεο ήθελα να αφαιρθούμε κάτι στο Πανδιδακτήριο στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε τώρα για τον Θεοδόσιο τον Β, ο οποίος είναι μισός Γερμανός, μισός Ρωμαίος. Έτσι, αφού η μητέρα του Ευδοκία είναι Γερμανίδα και ο πατέρας του Αρκάδιος Ρωμαίος. Για αυτούς που θέλουν να παρουσιάσουν τον Βυζάντιο ως κάτι κακό, ξέρω λίγο. Παρ' όλα αυτά, αληθεύει ότι ο αρχαίος ελληνικός βίος μαρανόταν στην κεντρική Ελλάδα. Γιατί ο Θεοδόρητος που έγραφε επί Θεοδόσιου του νεότερου λέει, γιατί αργεί μεν παραθυνής ο Άριος Πάγος και η Λία και το Εδελφίνιο δικαστήριων και των 500 βουλή και οι 11 και θεσμοθέτε τον πολέμαρχος και του εναυτού αρχού. Ώστε στα μέσα του 5ου αιώνα δεν καταργήθηκαν βέβαια, αλλά ξέφτισε από μόνοι τους οι γερασμένοι εκείνοι θεσμοί που τόσον διατηρήθηκαν. Όμως είναι αξιοσημείωτο ότι όσο περισσότερο ο αρχαίος ελληνισμός εξαφανιζόταν από την πρώτη του αιστεία, τόσο περισσότερο ο νέος ελληνισμός γινόταν επικατέστερο στη νέα του αιστεία την Κωνσταντινούπολη, η Νόβα Ρώμα. Όχι μόνο, όπως πριν από λίγο αναφέραμε, Αθηναία κόρη, η Αθηναίδα, η Αθηναίδα που έγινε Ευδοκία, σύζυγος του Θεοδόσιου του Β, αφού δέχτηκε το χριστιανικό δόγμα, κάθισε στο λαμπρό θρόνο της βασιλεύουσας, σύζυγος του Θεοδόσιου του Β, αλλά και άλλα γεγονότα απέδειξαν πόσο ο ελληνισμός επιρρίσχε καθημερινά σε αυτό το κράτος, το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, μετέπειτα Βυζάντιο. Λοιπόν, το 439, με σαφή νόμο, ο Θεοδόσιος ο Β επέτρεψε την ελληνική γλώσσα να μιλείται, γενικά. Το 425, ο Θεοδόσιος ο Β ίδρυσε στην Κωνσταντινούπολη ανώτατο εκπαιδευτήριο που σήμερα θα ονομάζαμε Πανεπιστήμιο. Το λεγόμενο Πανδιδακτήριο. Και που είχε 30 καθηγητές, από τους οποίους οι 15 δίδασκαν την ελληνική γραμματική και φιλολογία, μόνο οι υπόλοιποι 15 δίδασκαν στην λατινική γλώσσα την ρωμαϊκή φιλολογία, το δίκαιο και τη φιλοσοφία, ώστε οι δύο γλώσσες λογίζονταν πια την κυβέρνηση ότι είχαν την ίδια θέση στην πολιτεία. Καθηγητής στο Πανδιακτήριο δεν μπορούσε κανείς να διοριστεί παρά μόνο μετά από αυστηρή επιστημονική δοκιμασία μπροστά σε σύγκριτο και μετά από λεπτομερή έρευνα του ηθικού του χαρακτήρα, πολύ σημαντικό αυτό, αυτοί που περατούσαν 20 χρόνια υπάγονταν στους ανώτερους λειτουργούς του κράτους. Αλλά εκτός από την ελληνική γλώσσα και μόρφωση, αυτή η βασιλεία εγγύθηκε την πίστη. Πράγματι, ο χριστιανισμός που η τύχη του φαινόταν εξασφαλισμένη από τον μεγάλο Θεοδόσιο, τον Α, κινδύνευσε επί του εγγονού του να πέσει πάλι από τη στερή βάση πάνω στην οποία τον είχαν στερεώσει οι δύο πρώτες οικουμενικές συνόδοι. Και μόλις με τη σύνεση της πλουχερίας προλήφθηκαν τα λάθη που θα μπορούσαν να προκύψουν. Αυτά είναι κάποια στοιχεία για το Πανδιδακτήριο, που ιδρύθηκε το 425 στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο το βελτίωσε και σε μεγάλη μορφή ο Ιστιανός, ο Α. Και θα πούμε περισσότερα για αυτά τα θέματα, για αυτούς τους σοφούς της Νόβα Ρώμα σε